Τη δική της συμμετοχή στο πλαίσιο της ημέρας σχολικού αθλητισμού είχε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου βρέθηκε στα Γιάννενα και το πρωί της Παρασκευής έστησε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 σε δημόσιο χώρο, φιλοξενώντας μαθητές και μαθήτριες σχολείων της πόλης. Στην εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Μαβίλη, παρέστη ο πρόεδρος της ΕΨΥΠ και μέλος της νέας διοίκησης της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Βρακάς, που μίλησε για το μήνυμα και της εκδήλωσης αλλά και της Πανελλήνιας ημέρας, που δεν είναι άλλο, όπως είπε, από τη σημασία που έχει ώστε οι γονείς να στρέψουν το ενδιαφέρον των παιδιών τους στον αθλητισμό. Σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και συγκεκριμένα και με το τμήμα Grassroots, θα σας μιλήσει αργότερα ο κύριος Σίσκος για τις αρχές που πρεσβεύει και τις δράσεις που ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια. Επιλέχθηκε η πόλη μας για να δείξουμε σε νεαρούς μαθητές και μαθήτριες τα ωφέλη του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το άθλημα που θέλουμε να αναδείξουμε σήμερα, γι' αυτό επιλέχθηκε η πόλη μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτά τα νέα παιδιά να μπαίνουν και να γνωρίζουν τις αξίες του αθλητισμού και σήμερα συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου. Αλλά αν πρέπει να περάσει ένα μήνυμα, θεωρώ, από αυτή τη μέρα, είναι ότι οι γονείς πρέπει να βρουν τον τρόπο να οδηγήσουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Είναι πάρα πολλά αυτά τα ωφέλη που θα έχουν τα παιδιά τους μελλοντικά. Εμείς θεωρούμε ως ποδόσφαιρο ότι σίγουρα μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά, να διδάξουμε την ευγενή άμυλα, να διδάξουμε, να δώσουμε στα παιδιά την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται, το πώς θα εξελιχθούν, εκτός από τη φυσική κατάσταση που θα δημιουργήσουν και τις ωραίες συνήθειες για την υπόλοιπη και την ενήλικη ζωή τους, θα έχουν και την ψυχική υγεία. Επομένως είναι πάρα πολλά αυτά τα ωφέλη, αλλά δεν θέλω να μείνω μόνο στο ποδόσφαιρο. Θέλω να πω ότι στους γονείς, αν είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει, είναι ας αφήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν κάποια αθλήματα και να επιλέξουν τα ίδια, αυτό που τους αρέσει, αυτό που τους εκπροσωπεί, και μόνο κερδισμένα θα είναι η οικογένεια και τα παιδιά τους μελλοντικά. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Σίσκος, grassroots manager της ΕΠΟ, που είναι και υπεύθυνος του αντίστοιχου προγράμματος σε όλη τη χώρα, επέμεινε στην ανάδειξη της κοινής συμμετοχής αγοριών και κοριτσιών στον αγωνιστικό χώρο κάθε γηπέδου, με εξαίρεση φυσικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η επιλογή του τόπου να γίνει αυτή η δραστηριότητα, η επιλογή του τόπου μπορεί να προέρχεται από το Υπουργείο, αλλά είναι μια επιπλέον εξέχουσα επιλογή, διότι εδώ υπάρχει μια κοιτίδα του ποδοσφαίρου, η οποία προωθεί το άθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο στα παιδιά των ακαδημιών, αλλά σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το σπορ. Θέλω να συμφωνήσω με τον Πρόεδρο για αυτό που υπόθηκε πιο πριν, ότι εδώ πρέπει να περάσει ένα μήνυμα στους γονείς ότι το ποδόσφαιρο καταρχήν είναι για όλους, γιατί βλέπετε πίσω ότι παίζουν αγόρια και κορίτσια, δεν υπάρχει διάκριση, και αυτά είναι και τα μηνύματα που θέλει να πρεσβεύσει και το τμήμα Grassroots της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και επειδή μπορεί να είναι μια έννοια που κάποιοι, πολλοί από εμάς, να μην την γνωρίζουμε, Grassroots σημαίνει όλο το μη επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άρα σημαίνει ότι γι' αυτό και η UEFA και η FIFA δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το τομέα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να παίξουν το παιχνίδι και μπορεί να περάσουν καλά και να ωφεληθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Φέρνοντας ένα γήπεδο σε έναν τόπο που είναι ένας δημόσιος χώρος, περνάμε και άλλα πράγματα. Τι περνάμε? Δίνουμε τη δυνατότητα στους γονείς να έρθουν στο άθλημα οι ίδιοι. Δεν τους καλούμε στο γήπεδο, γιατί όταν καλείς κάποιον, πολλές φορές μπορεί να μην είναι εύκολο να τον φέρεις κοντά σου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολο, φέρνοντας το παιχνίδι στον κόσμο, να το διαφημίσουμε με την καλή έννοια και να δείξουμε τα ωφέλη του εμείς τους ανθρώπους. Κλείνοντας, και αφού θέλω να πω ότι ανάλογες δράσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα, όχι στο πλαίσιο μόνο της ημέρας σχολικού αθλητισμού, αλλά και στο πρόγραμμα Grassroots, αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη των σωματείων, των ακαδημιών ποδοσφαίρου, φυσικά προώθηση του σχολικού αθλητισμού, προγράμματα για τα κορίτσια, πώς μπορούν να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια στο άθλημα του ποδοσφαίρου, και φυσικά υπάρχει και ο κοινωνικός πυλώνας, ο οποίος ο κοινωνικός πυλώνας περιλαμβάνει δραστηριότητες για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δεν θέλω να παραλείψω να πω ότι η εκπαίδευση των ανθρώπων, των προπονητών, των γονέων, των παραγόντων εντάσσεται στο πρόγραμμά μας και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των σωματείων, που υπόθηκε και λίγο πιο πριν ότι το πρόγραμμα Grassroots της Ομοσπονδίας έχει όλα αυτά τα πεδία.